εντυπωσιακή συλλογή φωτογραφιών στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει στο επίκεντρο ένα νοσοκομείο, στο οποίο το προσωπικό προσφέρει τα μέγιστα σε ανθρώπους με προβλήματα σχιζοφρένειας καθώς και ψυχολογικά προβλήματα. Με έναυσμα την καταγραφή στο βιβλίο των εισαγωγών του νοσοκομείου με πρώτη ημερομηνία εισαγωγής το Σεπτέμβριο του 1917, τότε δηλαδή πέρασαν 100 χρόνια από τότε που ξεκινάει η λειτουργία επίσημα του ψυχιατρικού νοσοκομείου, ξεκίνησε μια σειρά εκδηλώσεων για να γιορτάσουμε αυτά τα 100 χρόνια και μέσα στα πλαίσια αυτά οργανώθηκε και αυτή η έκθεση φωτογραφίας, όπως και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, με στόχο να γίνει ευρύτερα γνωστό στο κοινό της Θεσσαλονίκης η ιστορική διαδρομή του νοσοκομείου, το παρελθόν του και με την ευκαιρία αυτή και το σήμερά του, το παρόν του και βέβαια το μέλλον του. Η ιστορία του νοσοκομείου είναι γεμάτη πόνο, δυστυχία, σκληρές συνθήκες διαβίωσης και ιστορίες ανθρώπων που στηβάζονταν σε μια ιδιότυπη εξορία μακριά από τους υγιείς πολίτες της πόλης. Είναι συνάμα μια ιστορία αγώνα και θυσιών ανθρώπων για να βελτιωθούν οι συνθήκες στο νοσοκομείο. Είναι πρώτη φορά που φωτογραφίες και υλικό αρχιακό βγαίνει από το νοσοκομείο. Έχουμε κάνει και άλλη έκθεση, αλλά μέσα στο νοσοκομείο και την επισκέφθηκαν διάφοροι επισκέπτες. Είναι πρώτη φορά και θέλαμε να το βγάλουμε στην πόλη για να μάθει πλέον η πόλη τι ήταν το νοσοκομείο, αλλά προπάντων τι είναι σήμερα, τι προσφέρει σήμερα και πού θα καταλήξει αργότερα. Οι άνθρωποι του ψυχιατρίου, φιλότιμοι, εργατικοί, προσέφεραν όλο αυτό το υλικό, όλα αυτά τα τεκμήρια και εμείς από την πλευρά μας το παρουσιάσαμε εδώ. Βάλαμε την γνώση μας, την τεχνογνωσία μας, ώστε να παρουσιαστεί πραγματικά αυτή η σπουδαία και πολύ καθοριστική, θα έλεγα, έκθεση για το ψυχιατρίο. Ανάμεσα στα φωτογραφικά ντοκουμέντα ξεχωρίζουν ακόμη έγγραφα, κατάστοιχα, τοπογραφικά σχέδια, καλλιτεχνήματα ασθενών, καθώς και το παλιό μηχάνημα ηλεκτροσόκ. Προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι μια παλιά συσκευή ηλεκτροσπασμοθεραπείας, αυτός είναι ο ορισμός επιστημονικά του ηλεκτροσόκ, η οποία βεβαίως έχει μουσιακό χαρακτήρα, δεν χρησιμοποιείται, εδώ και 30-35 χρόνια στο ψυχιατρικό νοσοκομείο δεν χρησιμοποιούμε ηλεκτροσπασμοθεραπεία. Ωστόσο, έχει πολύ έντονη συναισθηματική επένδυση, αρνητική βεβαίως, στο βαθμό που κάποτε ήταν ο μόνος τρόπος για να ελέγξουμε την ψυχωσική διαταραχή, τη σχιζοφρένεια και τις άλλες διαταραχές της ψυχικές. Μόνο που τότε που εφαρμοζόταν, ήταν μια περίοδος που εφαρμοζόταν χωρίς αναισθησία και είχε μια βαρβαρότητα, η οποία έχει πλέον στη συνείδηση του κόσμου πάρει αυτό το αρνητικό στίγμα. Είναι αλήθεια αυτό, η τέχνη, η εργασιοθεραπεία, οτιδήποτε απασχολεί τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα, τον βοηθάει να ξεπερνάει κάποιες σκέψεις που το βαραίνουν στο μυαλό. Η έκθεση με τίτλο «Από το Λεμπέτ στο ψυχιατρίο, μια ιστορία, ένας αιώνας» φιλοξενείται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό έως τις 20 Ιουλίου στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.